ανοιχτή γραμμή με τους τηλεθεατές. Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 34 12 500 έως 3 για να καταγγείλετε την αδικία, την κρατική αναλγησία, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απουσία της πολιτείας. Χωρίς αναισθητικό με τον Γιώργο Τράγκα. Κάθε μέρα στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, βεβαίως στο νέο κανάλι 5. Χωρίς αναισθητικό και σήμερα, φίλες και φίλοι. Και μετά τα όσα ακούσαμε για τον παράνομο τζόγο στην Ελλάδα, μετά τα όσα αποκαλυπτικά ακούσαμε, να περάσουμε στο κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, που ξεκίνησε, θα έλεγα, από μία δήλωση που έκανε ο ιεροκήρυκας ο κύριος Νάκος, ο Σπυρίδων Νάκος, που έκανε για όλους τους αστρολόγους. Και δεν ήταν ο μόνος. Θα έλεγα ότι και άλλοι ασχολούμενοι με τα εκκλησιαστικά θέματα, ιερείς, πέταξαν ένα, είναι οπαδί του σατανά όλοι οι αστρολόγοι και όσοι ασχολούνται με την αστρολογία και όσοι ασχολούνται, αν θέλετε, και τα medium ακόμη, είναι οπαδί του σατανά. Αυτό το θέμα εξόργησε, θα έλεγα, πολλούς αστρολόγους, οι οποίοι επικοινώνησαν και με την εκπομπή μας, με το Χωρίς Αναισθητικό, οι οποίοι δήλωσαν ακριβώς το αντίθετο, ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, ότι είναι άνθρωποι χριστιανοί και ότι δεν μπορεί ο καθένας να εκτοξεύει μία επίθεση και να λέει ότι είναι οπαδί του σατανά. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν επιχειρήματα από την πλευρά της Εκκλησίας ότι ασχολούμενοι με την αστρολογία και τα medium και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες στους τηλεφωνικούς καταλόγους της πατρίδας μας και σε ολόκληρο τον κόσμο θα έλεγα, αλλά και στην πατρίδα μας Ευδοκιμών, ως είδος, οι ιερείς από την άλλη παιδιά είπαν ότι είναι οπαδοί του σατανά, ότι ασχολούνται με το σατανά. Σήμερα εδώ στην εκπομπή μας είναι ο Μητροπολίτης, παλαιοημερολογίτης είναι, ο Μητροπολίτης Τιμόθεος. Έχουμε τον μοναχό Ελευθέριο, ο οποίος εκτόξευσε, θα έλεγα, μία σειρά χαρακτηρισμών για όλους αυτούς που ασχολούνται με την αστρολογία. Είναι κοντά μας ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Αρχιεπισκοπής, ο κύριος Γιάννης Χατζηφώτης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε ακόμη κοντά μας τον κύριο Πιτ Παπαδάκο, γνωστό αστρολόγο, ο οποίος γράφει σε διάφορα περιοδικά και ο οποίος έχει ασχοληθεί και με την ψυχολογία και καθηγητής ψυχολογίας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Διαμαντή, τον κύριο Κώστα Διαμαντή, ο οποίος είναι ερευνητής της αστρολογίας, και τον μοναχό Νεκτάριο, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα. Θα έλεγα ότι ασχολείται συστηματικά. Και όχι, σας είπα, κύριε Νάκο, με εσάς ξεκίνησα, εσάς δείξαμε πρώτον. Εσάς δείξαμε πρώτον, κύριε Νάκο. Και θέλω να ξεκινήσω πάλι από εσάς. Επιμένετε, κύριε Νάκο, ότι όλοι οι αστρολόγοι και όσοι βρίσκονται μέσα στους τηλεφωνικούς καταλόγους είναι οπαδοί του σατανά και υπηρέτες του διαβόλου? Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας πω δικά μου λόγια. Θα σας πω τι λέει. Όχι, εσείς δεν είπατε. Ναι, συγγνώμη. Δικά σας να πείτε. Συγγνώμη, θα σας πω. Δικά σας να πείτε, κύριε. Θα με αφήσετε. Εκτοξεύσατε μια καταγγελία. Σας παρακαλώ, κύριε Τράγκα. Θα διευθύνετε τη συζήτηση. Με ρωτήσατε δικά κάτι. Δικά σας λόγια, αντρικά. Λοιπόν, συγγνώμη. Πατελωνά τα λόγια. Σας παρακαλώ. Αντρικά λόγια. Κύριε Παπαδάκο. Ζητά την παρέμβασή σας. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Ξεκινήστε εσείς. Όχι λόγια άλλων. Εχθέ είπατε. Δεν με ρωτήσετε κάτι. Δεν με αφήνει να απαντήσω. Ξέρετε, τρέμει την αλήθεια. Σας αφήνει την αλήθεια. Υπάρχει ο εκπρόσωπο τη Εκκλησία, ο κ. Κατσιφώτη, να μιλήσει. Ο κύριο δεν εκπροσωπεί κανέναν. Κύριε Τράγκα, θα μου αφήσετε να μιλήσω, μου κάνετε μια ερώτηση. Προχωρήστε την απάντηση, αυτό δεν είναι απάντηση. Τρέμει την απάντηση. Εσείς τρέμετε να μιλήσετε με δικά σας λόγια. Κύριε Παπαδάκο, μισό λεπτό, να μιλήσει πρώτα ο κύριος Νάκος και ερχόμαστε σε εσάς. Θα πει δικά του λόγια. Λοιπόν, εγώ θα πω τι λέει ο νόμος του Θεού. Τίποτα δικό μου. Ο νόμος του Θεού λέει ότι υπάρχει μια διαφορική διάγνωση μεταξύ της αστρονομίας και της αστρολογίας. Εδώ γίνεται μπέρδεμα. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ίδιο πράγμα η αστρονομία και η αστρολογία. Η αστρονομία δεν είναι κάτι εφάμαρτο, διότι ερευνά τους νόμους της κινήσεως των άστρων. Θέλετε να μας η αστρολογία. Γιατί τους αποκηρύσσετε? Συγγνώμη, όχι, εγώ δεν τους αποκηρύσω. Εγώ τους αποκηρύσει η Εκκλησία του Θεού. Η αστρολογία ερευνά τα άστρα, πιστεύουσα και θεοποιούσα τα άστρα, πιστεύουσα ότι τα άστρα είναι εκείνα από τα οποία εξαρτάται το μέλλον κάθε ανθρώπου.
Τα άστρα είναι δημιούργημα. Όσοι λοιπόν πιστεύουν στα άστρα σαν Θεό είναι σύγχρονοι δολάτρες. Αυτό είναι ο νόμος του Θεού. Με συγχωρείτε, δηλαδή όσοι να πιστέψουμε, να λατρέψουμε τα κτίσματα. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα μου απαντήσετε. Δηλαδή μισό λεπτό. Κύριε Παπαδάκου, ένα λεπτό. Το ακολούθησαν το άστρο. Θέλετε να πείτε δηλαδή, κύριε Νάκο, ότι όσοι ασχολούνται με τα ζώδια είναι δολολάτρες. Ναι, το δηλαδή, λέω εγώ. Αν εγώ σας ρωτήσω τι ζώδιο είστε και μου απαντήσετε εγώ καιρός, είστε ειδωλολάτρες. Όταν πιστεύει κανείς, όταν πιστεύει κανείς ότι εκείνα τα ζώδια έχουν τέτοια επίδραση πάνω στον άνθρωπο, λεπτό, σαν να είναι Θεός και από αυτά εξαρτάται το μέλλον. Πιστεύετε ότι είναι ειδωλολάτρες. Μισό λεπτό, αυτό είναι εκπληκτικό, ακούγεται για πρώτη φορά. Δηλαδή, για πρώτη φορά. Ένα λεπτό σας παρακαλώ, εάν δεν με αφήσετε να βάλω μία τάξη. Θα πω κάτι άλλο. Οι τρεις μάγοι με τα δώρα που ακολούθησαν το άστρο κατά τη γέννηση του Χριστού ήταν οπαδοί του Σατανά, να μας απαντήσει η Καινή Διαθήκη. Οι μάγοι εκείνοι δεν είχαν καμία, καμία σχέση με τους σημερινούς μάγους. Ίδια σχέση με δεν είχαν απολύτως καμία σχέση. Θα μου επιτρέψετε κύριε Διαμαντή με την ώρα σας. Ένας-ένα σας παρακαλώ. Επίσκοπε, αν θέλετε, μισό λεπτό κι εσείς. Ήτανε, κύριε. Ο μοναχός Νεκτάριος, εσείς εκτοξεύετε τέτοια καταγγελία ότι αυτός που πηγαίνει και ρωτάει, ας πούμε, η Δεσποινής που ρωτάει τον κύριο τι ζώδιο είστε, είναι ειδωλολάτρησα. Πιστεύει στα ίδια. Είναι ειδωλολάτρης. Διότι είναι δημιουργήματα του Θεού, του Τρισαγίου Θεού. Και δεν απευθύνεται κατευθείαν στον ίδιο τον τρισυπόστατο Θεό και να ζητήσει από εκεί τι είναι. Μα είναι ο κύριος Παπαδάκος ειδωλολάτρης επειδή ασχολείται με την αστρολογία. Εγώ τον ξέρω από 7 χρονών. Ξεκινήσαμε από το δημοτικό σχολείο. Σας περιγράφω μία ζωή του μέχρι 13 ετών. Ήταν έξω της τάξης. Δεν τον προσβέλνω. Αλλά πώς ήταν δεν το προσβάλλετε, δεν πήγε σε κανένα σχολείο. Δηλαδή... Ο Παναγιώτης δεν πήγε σε κανένα σχολείο. Ήταν εκτός της τάξης, το μαρτύρησε. Αρνήθηκε το μάρτυρισμά του. Όχι, όχι. Αρνήθηκε το μάρτυρισμά του. Λέγεται Πιτ. Σε παρακαλώ, εγώ το ξέρω σαν Παναγιώτη. Αρνήθηκε το μάρτυρισμά του. Αρνήθηκε ο κύριος, με συγχωρείτε. Είναι άρνηση αυτό. Κύριε Παπαδάκου, έχετε αρνηθεί το μάρτυρισμά του. Υπάρχει Άγιο Πιτ. Όχι, όχι, Έλληνας. Έχω σπουδάσει στην Αμερική, ήμουν πολλά χρόνια έξω. Ο κύριος με θυμάται από το δημοτικό, δεν ξέρω. Από την πρώτη δημοτικού με την αδερφή. Μισό λεπτό, μοναχέ Νεκτάρη. Μισό λεπτό. Έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Σατανά. Ξέρετε που σπούδασα. Γιατί, μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκο, μην πάμε τώρα που σπουδάσατε. Εδώ βγαίνετε εσείς. Μοναχέ λέτε ότι έχει υπογράψει ο κύριος Παπαδάκος που έχει βγει. Έχει υπογράψει συμβόλαιο αίματος με τον Σατανά. Έχει πουλήσει την ψυχή του. Εσείς με αντάλλαγμα τη υπηρεσία του. Παρατήσατε την οικογένειά σας και σας καταγγείλανε ότι έχετε γίνει ζευγάρι με τον κύριο Νάκο. Δεν έχετε καταλήξει. Επιτρέψτε να μιλήσει ο Άγιος. Εσείς είστε ο παδός της Σατανά. Τι εννοείται ζευγάρι με τον κύριο Νάκο. Το είπε σε εκπομπή τηλεοπτική. Είπε οι γονείς του κυρίου καταγγείλανε ότι έχει παρασυρθεί. Δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τράγκα. Να προσέχετε τι λέτε. Κατσάκι στο πολιτικό. Δεν γίνεται συζήτηση. Πρέπει να βρούμε μία τάξη. Κύριε Νάκο, κάντε μου και παρακαλώ, είστε μοναχοί, γερωμένοι άνθρωποι του Θεού. Ναι, μισό λεπτό, κύριε Νάκο. Εδώ πέρα εκτοξεύει ο μοναχός Ελευθέριος κάτι το φοβερό. Βγαίνει και λέει ότι ο κύριος Παπαδάκος έχει συμβόλαιο. Όχι, όχι, εδώ μιλάμε γενικά. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε κάτι. Όχι, μισό λεπτό, σας παρακαλώ, κύριε Νάκο. Μιλάνε γενικά. Και ακριβώς, μέσα στα γενικά ακριβώς. Είναι και ο Παπαδάκος. Ο Παπαδάκος όμως είναι καθηγητής ψυχολογίας. Δεν το ξέρουν αυτό. Επιστημονικοποίηση γίνεται. Είμαι καθηγητής ψυχολογίας. Σας αμφισβητεί ο κύριος Δήμνας. Είναι εγώ. Εάν δεν πας, Γεώργη, εσάς, Γεώργη Τράγκα, εάν δεν πας από την πρώτη δημοτικού να φτάσεις στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο για να βγεις ένας τέτοιος που λέει ερευνητής των άστρων, δεν γίνεται με καμία κυβέρνηση. Άρα εσείς δέχεστε ότι είναι επιστήμη η αστρολογία. Είναι μαύρη μαγεία. Τράγκα, είναι μαύρη μαγεία. Ναι. Άρα δεν, εγώ δεν έχω ακούσει τα πανεπιστήμια να σπουδάζουν μαύρη μαγεία. Μα γι' αυτό αποκαλώ. Εσείς λοιπόν μας λέτε ότι έπρεπε να πάει από την πράτη τάξη του δημοτικού μέχρι το πανεπιστήμιο. Στο γυμνάσιο πήγε σε ποιο γυμνάσιο. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πρώτο γυμνάσιο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει μια καταγγελία σε βάρος του χιλιάδων συνάδελφων. Μισό λεπτό, θα μου επιτρέψετε κύριε Παπαδάκο. Δεν γίνεται κουβέντα. Σας παρακαλώ. Εάν ξεκινήσατε, θα ξεκινήσατε προσωπικά, μία... θα βγάλω πολλά άπλητα. Όχι πολλά. Μου επιτρέπετε λίγο για να υπερφυτάξει. Δεν μπορεί να σπουδάσει τίποτα, μου σου έχει κλείσει την πόρτα. Α, εννοεί δηλαδή ότι τα πανεπιστήμια που βγάλαμε είναι κλειστά από τον Θεό. Αν δεν έχεις το... Για να πει μια τάξη, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, να συνδεθούμε με το Studio 1, με τον κύριο Χατζηφώτη, τον διευθυντή τύπου,
της Αρχιεπισκοπής. Κύριε Χατζηφώτη, λυπάμαι για όλη αυτή τη σύγκρουση. Από εδώ οι κύριοι οι οποίοι ανήκουν και στους παλαιοημερολογίτες. Ορθοδόξους Δεν έχει σημασία στους Ορθοδόξους. Εμείς για να τα διευκρινίσουμε αυτά τα πράγματα, παλιό και νέο. Αυτό είναι άλλο. Καταγγέλουν το σύνολο των αστρολόγων και των μέντιουμ ως οπαδών του Σατανά. Εσείς κύριε Χατζηφώτη, πώς τα κρίνετε και τα σχολιάζετε όλα αυτά? Το έχω πει κατ' επανάληψη ότι η αστρολογία απορρίπτεται από την Εκκλησία. Παρά μόνο η επιστήμη της αστρονομίας, η οποία είναι χρησιμότατη και η οποία είναι αποδεκτή γενικά. Όσον αφορά τώρα για όλα αυτά τα medium, τους αστρολόγους, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να εξαπατούν τους αφελείς, οι οποίοι προσδένονται πάνω τους, προσδοκώντας δεν ξέρω εγώ τι, και γίνονται στο τέλος δυστυχείς. Πρέπει να σας πω ότι μια χαρακτηριστική περίπτωση δεν δέχονται το 13ο ζώδιο του Οφιούχου, γιατί μένουν προσδεδεμένοι σε όλα αυτά τα παλαιά, τα απειρχαιωμένα δεδομένα. Ακόμα πρέπει να σας πω, υπάρχει ένα βιβλίο πολύ σημαντικό του πατρός, του αημνής του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου για την αστρολογία, όπου κανείς μπορεί να βρει εκεί μια υπεύθυνη απάντηση πάνω σε αυτό το θέμα από πλευράς Εκκλησίας. Και εκεί σαφώς σημειώνεται ότι η αστρολογία βρίσκει την δικαίωσή της στον αποκρυφισμό και όχι στην επιστήμη της αστρονομίας, αφού θεμελιώνεται στον απόλυτο μονισμό και στην ολιστική θεώρηση του κόσμου. Μια ερώτηση. Ναι, και να κλείσω, λεπτό. Κύριε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να κλείσω με μερικούς στίχους, αν μου επιτρέπετε, έτσι για να αλλάξει η ατμόσφαιρα, από τον μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Στο ποίημά του λοιπόν Μανουήλ Κομνηνός λέγει ο βασιλεύς, κύρ Μανουήλ ο Κομνηνός, μια μέρα μελαγχολική του Σεπτεμβρίου, αισθάνθηκε τον θάνατο κοντά. Οι αστρολόγοι, οι πληρωμένοι της αυλής, εφριαρούσαν που άλλα πολλά χρόνια θα ζήσει ακόμη. Ενώ όμως έλεγαν αυτοί, ο Μανουήλ Κομνηνός απήλθε. Μάλιστα. Μια ερώτηση. Βέβαια όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, ό,τι θέλετε. Μπορεί να θεωρηθεί ο παδός του Σατανά ή άπιστος ή αντίχριστος ή ό,τι άλλο θέλετε? Εγώ δεν εκτοξεύω. Όχι, μπορεί να θεωρηθεί. Εκείνο που λέω είναι μπορεί να θεωρηθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το οροσκόπιό του και τα ζώδια κάθε μέρα. Είναι δηλαδή αφέλεια. Η κυρία αφέλεια που ξεφυλίζει, αν θέλετε, το περιοδικό και διαβάζει τα ζώδια. Κύριε είναι Τράγκα, ο παδός του Σατανά. Είναι μια αφέλεια η οποία οδηγεί και σε δυστυχία συχνά. Διότι παρασύρονται από αυτά που γράφονται εκεί, τα οποία είναι τελείως, θα πω, ανυπόστατα και μόνο με συμπτώσεις μπορούν να έχουν μια εφαρμογή και οδηγούν τους ανθρώπους σε μεγάλη δυστυχία. Τους λένε την τάδε μέρα να μην βγεις έξω, την τάδε ώρα ξέρω εγώ τι, ο τάδε αριθμός είναι ο τυχερός σου, όλα αυτά απορρίπτονται. Εκείνο που πρέπει να γίνει, το είπα και άλλη φορά, επιτρέψτε μου να το πω και πάλι, πρέπει να ξεφύγουμε από την αμορφωσά και πρέπει να ανεβάσουμε το πνευματικό μας επίπεδο, να σοβαρευτούμε και να απομακρυνθούμε από καφετούς, μέντιουμ, αστρολόγους. Αγαπητέ κύριε Χατζηφώτη, βέβαια δεν απαντήσατε στο ουσιώδες, δηλαδή στο αν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων που διαβάζουν τα ζώδια τους ότι έχουν απομακρυνθεί από την θρησκεία. Εγώ τους λέω τους και απατεώνες, ορίστε. Δεν σας άκουσα. Κάνει κίνηση όποιος θέλει. Μάλιστα. Ο κύριος Διαμαντής. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία. Μοναχέ νεκτάρι, λίγο ησυχία. Δεν έχω πάρει το λόγο. Ο κύριος Διαμαντής. Ο κύριος Χατζηφώτη, θα ρωτήσουμε κάτι. Κύριε, θα διακόψω αυτή τη στιγμή, εάν δεν ακολουθήσετε τη σειρά των ερωτημάτων που απευθύνω. Κύριε Νάκο, με συγχωρείτε, θα διακόψω. Μέχρι εδώ. Ο κύριος Χατζηφώτης αναφέρθηκε στη Βυζαντινή περίοδο με τον Μανουήλ τον Κομνηνό. Θα απαντήσω ακριβώς από εκείνη την περίοδο. Εδώ μπροστά μου έχω ένα σημείο από τις ομιλίες του εξαήμερου του Μεγάλου Βασιλείου, που όλοι τον αποδεχόμαστε. Και εγώ προσωπικά είμαι χριστιανός. Μπορώ να δείξω και το σταυρό μου όπως έγινε ακριβώς με τους κυρίους εκεί. Όλοι τα έχουμε. Λοιπόν, λέει, δεν είναι επίπλαστη. Να πούμε τι ακριβώς λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Θεός απαγόρεψε την ομοφιλοφιλία. Ο Μέγας Βασίλειος. Ναι, σας παρακαλώ, κύριε. Όταν εσείς, την ώρα που μιλάει ο κύριος Διαμαντής, λέτε ότι είναι επίπλαστη η σταυρή που φοράνε οι κύριοι. Ο κύριος Παπαδάκος σας λέει ομοφιλόφιλο. Τώρα δεν μπορούμε, δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε το κουβέντα. Δεν μπορούμε. Αν εσείς θέλετε να απογορεύει. Λοιπόν, μπορώ να τελειώσω λίγο. Αν έχετε την καλοσύνη, σας είπα, θα διακόψω πλέον. Είναι ρινγκ πλέον. Ακολουθήστε να πούμε. Λέω ακριβώς τι λέει ο Μέγας Βασίλειος.
αναγκαίε προς των ανθρώπινων βίων από των φωστήρων σημειώσεις, εάν γάρ μη της πέρα του μέτρου τα από αυτών σημεία περιεργάζεται. Δηλαδή, είναι αναγκαίη η παρατήρηση των φωστήρων, των αστέρων, αλλά να μην φεύγουμε πέρα από το μέτρο. Αυτό που είπα και εγώ. Η αστρολογία δεν λέει την τάδε μέρα θα πάθεις αυτό ή την άλλη κάτι άλλο. Λέει ότι υπάρχουν κάποιες τάσεις που ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού μπορεί να τις κατανικήσει και μπορεί να προχωρήσει όπως ακριβώς δέχεται η Εκκλησία. Όχι, δεν λέει αυτό. Διάβασε παρακάτω. Δεν λέει αυτό ο Άγιος. Ο Άγιος λέει ότι είναι χρήσιμη η μελέτη των άστρων για τον εξής λόγο. Όταν παρατηρούμε ότι η σελήνη έρχεται και απέρχεται, οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι όπως η σελήνη έρχεται και απέρχεται, έτσι και ο βίος του ανθρώπου έρχεται και παρέρχεται, να σκεφτόμαστε τον θάνατο για να ωφελούμε τα πνευματικά. Αυτό είναι το πνεύμα του Αγίου. Από το σημείο όμως, με συγχωρείτε κύριε Διαμαντή, για να βάλουμε και τη λογική πάνω απ' όλα. Διαβάσει πιο κάτω. Από το σημείο όμως που ο κύριος Διαμαντής λέει ότι χρειάζεται και η παρατήρηση των φωστήρων, μέχρι του σημείου να βγαίνει ο μοναχός εδώ Ελευθέριος ή να βγαίνετε εσείς κύριε Νάκο και να λέτε ότι είναι υπηρέτες του διαβόλου και του σατανά, ναι, και ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες που ασχολούνται με τα ζώδια και κάπου έχουν απομακρυνθεί από τη θρησκεία, δεν είναι μεγάλη απόσταση? Ένας. Ο μοναχός Ελευθέριος. Μην όμως προσφύγετε πάλι σε πλήθος κειμένου. Όχι, πέστε αν έχετε κάτι που το ξέρετε να το πείτε. Όχι, πάνω από δύο. Ένα λεπτό. Το μέλλον ολόκληρο του κόσμου, όπως και κάθε ανθρώπου, το καθορίζει ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός. Οι δαίμονες μετά την πτώση τους δεν έχουν καμία πρόσβαση στο μέλλον. Όμως, από το μίσος και το φθόνο τους προς τον αντικαταστάτη τους στη Βασιλεία του Ουρανών άνθρωπο, επινόησαν την αστρολογία και την παρέδωσαν στους πρώτους αρχαίους πολιτισμούς. Για να φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, μοναχέ μου. Τώρα με την αστρολογία καταλαβαίνω τίποτα. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Με την αστρολογία οι τηλεθεατές. Οι δαίμονες επιχειρούν να δώσουν στον άνθρωπο την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στο μέλλον του. Και να τον πείσουν ότι αυτό δεν το καθορίζει ο Τριαδικός Θεός, αλλά οι ανύπαρκτες αστρικές επιδράσεις. Με τον τρόπο αυτό, ο ταλέπορος άνθρωπος αρνείται τη θέση, την παντοδυναμία και την παρέμβαση του Θεού στη ζωή του. Αρνείται τις υποσχέσεις που έδωσε με το Άγιο Βάπτισμα. Μάλιστα. Αρνείται και προδίδει την πίστη και θέτει αυτόν εκτός Εκκλησίας στην τάξη των προδοτών και των αιτών. Άρα του δηλαδή ο κύριος Διαμαντής, ο κύριος Παπαδάκος και η κυρία Μισόλεπτο και η κυρία Καλογερά, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ πέρα, η γνωστή αστρολόγος, η οποία είναι ερευνήτρια της αστρολογίας, είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι των δαιμόνων. Για τους αφελείς. Για τους αφελείς. Και μισό λεπτό ακόμα και μια παρέμβαση του Αγίου Νικοδήμου. Εάν δεν με αφήσετε να βάλω μια τάξη, καταρχάς σεβαστείτε και αυτό που φοράτε, το μαύρο. Σεβαστείτε το. Υπάρχει ένας αξιόλογος άνθρωπος στο παραθυράκι που λέγεται Χατσιφώτης. Θέλω μόνο να δώσω μια απάντηση. Ή μάλλον να κάνω μια ερώτηση. Επειδή αξίζει να μιλάς αυτόν τον άνθρωπο. Εμένα μου αρέσει την παράδοση. Ναι, μην κάνετε όμως τόσο μεγάλη εισαγωγή, απαντήστε. Θέλω να πω το εξής. Είναι αλήθεια ή ψέματα, κύριε Κατσιφώτη, ότι η αστρολογία υπήρξε φυσικό μάθημα του Πανεπιστημίου, της αρχαιότητας, το οποίο Πανεπιστημίου δίδαξε όλα τα καινούργια πανεπιστήμια. Και είναι ψέματα ότι οι τρεις μάγοι με τα δώρα, μάγοι, αστρολόγοι της εποχής, ακολούθησαν το άστρο για να ανακαλύψουν την γέννηση του Χριστού. Μάλιστα. Εγώ κάνω δύο ερωτήματα. Είναι αυτή η μάγια. Κύριε Παπαδάκο, αν η Εκκλησία... Αν πετάγεστε κάθε φορά, θα σας πάρω το λόγο. Εγώ δεν ρωτάω τους χριστιανούς. Σας σέβομαι, σας εκτιμώ, δεν έχουν μιλήσει ακόμη και άλλοι άνθρωποι. Δεχόμαστε ό,τι λέει ο κύριος Χατζηφώτης. Ο κύριος Χατζηφώτης, παρακαλώ. Θα απαντήσω και να πω ότι η ορολογία δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σήμερα είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα ανάμεσα στην επιστήμη της αστρονομίας και σε αυτήν την λεγόμενη αστρολογική ενασχόληση, την οποία τη χαρακτήρισα να μην επανέλθω. Όσον αφορά τους τρεις μάγους, οι τρεις μάγοι είναι δεδομένο ότι υπήρξαν επιστήμονες και το άστρο αυτό δεν ήταν το άστρο το οποίο έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτό ήταν υπερφυές σημείο το οποίο και έδειξε εκεί όπου ο σωτήρας μας Χριστός γεννήθηκε. Μάλιστα, μισό λεπτό κύριε. Εκείνο που λέει ο μοναχός προλίγου, που λέει ο μοναχός και ο οποίος μπορεί να έχει μια υπερβολική έκφραση, είναι αληθές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προσδένουμε το μέλλον μας και το τι κάνουμε με τα άστρα και ότι τα άστρα είναι αυτά που το καθορίζουν. Δεν έχει καμία, μπορεί να έχει σχέση και δικαίωση με την Ορθοδοξία αυτό. Αυτά είναι πράγματα που επαναλαμβάνω, καταπλήχουν ανθρώπους σήμερα και πρέπει να τα αποβάλουμε. Να φύγουμε από τον κύριο Χατσιφώτη και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γιώτα Καλογερά.
Βέβαια. Η οποία είναι κοντά μας. Κυρία Καλογερά, αισθάνεστε εσείς υπηρέτης του διαβόλου ή του Σατανά? Μισό λεπτό, κύριε Τράγκα, μισό λεπτό. Παρακολουθώ τώρα μέρες την εκπομπή αυτή εδώ και κάπου θέλω να παρεύω και πολύ δυναμικά. Καταρχήν αυτοί οι κύριοι με τα ράσα δεν δικαιούνται να μιλούν. Και δεν δικαιούνται να μιλούν και να μιλάνε για τους αστρολόγους σατανιστές, διότι οι ίδιοι πράττουν τέτοιο έργο. Η ίδια εγώ θα τους καταγγείλω εάν δεν σταματήσουν να βγαίνουν από κανάλι σε κανάλι και να το παίζουν βεντέ. Θα καταγγείλεις και τον Άγιο Νικόδημο. Θα καταγγείλεις και τον Άγιο Νικόδημο. Αντίχριστη, θα καταγγείλεις και τον Άγιο Νικόδημο. Δεν σας ενόχλησε, κύριε. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στα κανάλια. Να αφήσετε να μιλήσει και να ολοκληρώσει. Ότι θα είναι μέσα στα μοναστήρια γιατί βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημερότητας. Έτσι λέω να μιλήσω. Ποιο είναι ο σατανιστής, ο αστρολόγος ή τούτος εδώ πέρα που βλέπω τώρα? Ένα αυτό. Δεύτερον, έχω εδώ μαρτυρία δική μου προσωπική και θα την καταγγείλω. Διότι επήγα σε μοναστήρι και ιερομόναχος να εξομολογηθώ και να μου κάνει καλά το πόδι μου, να μου βάλει με την Αγία Λόγχη λαδάκι και μου είπε να ξεβρακωθώ μέσα στο μπράβο, στην εκκλησία. Μπράβο, τι έχουν να πούνε λοιπόν αυτοί που φοράνε τα ράσα και τα βάζουν με τους αστρολόγους? Οι αστρολόγοι είναι επιστήμονες. Οι αστρολόγοι δεν είναι της εποχής εκείνης που ξέρανε. Σήμερα έχουμε όλη πανεπιστημιακή μόρφωση. Να έρθουν λοιπόν να διαβάσουν βιβλία. Όσο και τον κύριο που βλέπω τώρα στην αυτή, τον έχω δει πολλές φορές. Είναι σωστός άνθρωπος. Λέει κάποια πράγματα ο άνθρωπος. Δεν βρίζει. Οι ιερομόναχοι γιατί βρίζουνε? Δικαιούται σήμερα εκείνος ο κύριος να μείνει στο μοναστήρι του και να είναι εδώ? Ναι, δικαιούται. Δικαιούται όταν κλονίζεται η εκκλησία. Δικαιούται. Δεν μοναχού. Να το μην προβαλλίζει. Ο μοναχός ελευθέριος, κυρία Καλογερά, επιμένει ότι παρόλα όσα λέτε είστε αντίχριστοι. Όχι, όχι, όταν εξομίζετε τέτοια πράγματα. Δεν μπορείτε, κύριε Τράγκα, να απευθύνω εγώ μια ερώτηση σε εσάς. Διότι σας άκουσα να λέτε στη χθεσινή και προχθεσινή εκπομπή σας ότι κάπου θέλετε να χαμηλώσετε τους τόνους και είπατε μα και οι ιερείς άνθρωποι είναι και έχουν ερωτικές επιθυμίες. Όχι, κύριε Τράγκα. Επιλογή τους ήταν ο ιερατικός χώρος. Σωστό. Να πάνε να δέσουν σεξουαλικές τους ορμές και να καθίσουν εκεί πέρα. Αυτό και να μην λένε λοιπόν ότι έχουν ερωτικές επιθυμίες. Λοιπόν, να μην τα βάζουμε τους αστρολόγους. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Ματσιφώτη, που τότε σέβομαι και είναι με το μόνο που θέλω να μιλήσω. Γιατί είναι πρόσωπος επίσημος εκκλησίας. Κύριε Χατζηφώτη, υπάρχει μαγεία? Γίνεται. Η επίκληση των πονηρών πνευμάτων είναι δεδομένη. Υπάρχουν αγαθοποιά πνεύματα που μπορούμε να καλέσουμε? Μόνο ο Θεός υπάρχει. Και εμείς κάνουμε προσευχή στο Θεό. Τι θα πει αγαθοποιά πνεύματα? Η Εκκλησία δεν τα δέχεται. Εγώ σας πω τι λέει. Άρα δεν δέχεστε την Αγία Ελένη. Δεν δέχεστε τον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν δέχεστε τον Άγιο Νικόλαο. Τι είναι αυτά? Αυτοί είναι άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι ζουν στην ουράνιο βασιλεία και οι οποίοι είναι πρεσβευτές μας στο Θεό. Όλοι οι άγιοι. Αλλά επικλήσεις πνευμάτων. Με συγχωρείτε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Κύριε, παρακαλώ, αφήστε να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ του κυρίου Χατζηφώτη και της κυρίας Καλογερά. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδάκο, και εσάς. Όσον αφορά τώρα για το θέμα της αστρολογίας, η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη και την ανέφερα. Είναι απορριπτική. Δέχεται την αστρονομία. Δεν θέλω να μπω σε αντεγκλήσεις και σε όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δίνουν και μια εικόνα. Την είδατε πρώτα. Να σας πω κάτι. Δεν ανήκει σε ανθρώπους πολιτισμένους. Μπράβο. Κύριε Χατζηφώτη, γι' αυτό είπα θέλω να μιλήσω μόνο με εσάς. Εγώ σας ερώτησα αν υπάρχει μαγεία. Σας απήντησα. Μου είπατε ότι υπάρχει. Υπάρχουν μόνο πονηρά πνεύματα. Και εγώ ερωτώ. Όχι, υπάρχει ο εκπεσόν άγγελος που είναι ο αίρος. Φόρος, όχι, και του οποίου, ένα λεπτό, του οποίου όργανο γίνονται όλοι εκείνοι οι οποίοι τον επικαλούνται, τον λατρεύουν και απεργάζονται το κύριε κακό. Κυρία Καλογερά, δεν έχετε αντιληφθεί. Κυρία Καλογερά, σας παρακαλώ, κυρία Καλογερά, ακούστε με. Δεν έχετε αντιληφθεί. Οι θέσεις, οι επίσημοι των μοναχών που είναι εδώ και τους οποίους εσείς θέλετε στο μοναστήρι και όχι στην εκπομπή, όπως λέτε, αλλά και των εκπροσώπων γενικότερα της Εκκλησίας, είναι ότι οι αστρολόγοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι ειδωλολάτρες. Δεν το έχετε αντιληφθεί αυτό από την αρχή, επειδή βλέπω προσπαθείτε να αναλύσετε κι εσείς ορισμένα πράγματα. Όχι, εγώ δεν θέλω να αναλύσω, κύριε Τράγκα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν πνεύματα πονηρά, που λέει ο Χατζηφώτης, και τα αγαθοποιά, που είναι ένας Άγιος. Εγώ πάω στον Άγιο Νικόλαο και λέω ότι μου κάνε θαύμα. Λέω πάω στην Αγία Μαρίνα, άρα αυτό είναι πνεύμα αγαθοποιό. Φεύγουμε από αυτό. Για τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, λοιπόν, ειδικά αυτοί οι κύριοι που είναι στα μοναστήρια, ξέρετε γιατί μαζεύουν τον κόσμο ουρά? Να σας πάρω μία μέρα χέρι-χέρι και να σας πάω κάθονται ουρά, γιατί κάνουν εξορκισμούς τάχα.
και να πούνε το μέλλον των ανθρώπων. Εγώ έχω πάει εγώ ίδια. Να μου πούνε αν μου έχουν κάνει μάγια, εάν το παιδί μου θα περάσει εξετάσεις, εάν θα με παντρευτεί ο Κωστάκης, δεν τρέπονται λιγάκι. Αυτή είναι το ρεζίλεμα σήμερα. Είναι ντροπή του σήμερα που βρίσκονται και φοράνε ράσα. Θέλετε να πείτε δηλαδή. Αστρολόγος, γιατί αστρολόγοι. Θέλετε να πείτε ότι στα μοναστήρια. Θέλετε να πείτε ότι στα μοναστήρια εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Σας παρακαλώ, κύριε Τράγκα. Σε πάρα πολλά μοναστήρια, κύριε Τράγκα. Σε πάρα πολλά μοναστήρια. Έχετε πάει εσείς οι ίδιοι, έχετε δει. Βεβαίως ναι. Είμαστε μαγειρεμένοι εμείς. Και έχετε διαπιστώσει, με συγχωρείτε, πράγματα τα οποία είναι εκτός του μοναχικού βίου. Το είπε, κύριε Τράγκα. Τι λέτε τώρα, κύριε Τράγκα, αν είναι δυνατόν, δεν παίρνετε τη ιδέα. Τι λέτε τώρα. Να κατεβάσει το φόρμα. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Οι πελάτες μου που έρχονται στο γραφείο μου μου λένε ότι πήγανε εκεί και εκμεταλλεύτηκαν. Πήγανε εκεί και εκμεταλλεύτηκαν. Τους έχουν και τους τραβάνε και τους απομισούν χρήματα. Λοιπόν, κυρία Καλογερά. Αλλά κάνουν και πρόβλεψη. Κάνουν ιερομόναχοι. Μ' ακούτε? Σας ακούτε. Κοιτάξτε, εάν ξέρετε κάτι τέτοιο συγκεκριμένο, θα σας παρακαλέσω να το καταγγείλετε, διότι και εμείς είμαστε εναντίον αυτών, αν πράγματι συμβαίνουν. Βεβαίως. Αλλά, για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, προσέξτε τι θα σας πω, είναι λεπτό σημείο αυτό που θα σας πω. Εμείς κάνουμε ό,τι κάνει ο γιατρός. Ο γιατρός ποτέ δεν μισεί τον ασθενή. Μισεί εσείς την ασθένεια. Συγγνώμη. Εσείς ναι. Ναι. Προσέξτε. Προσέξτε να ολοκληρώσω. Εμείς. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ο Παπαρούπας αυτό έκανε. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Εμείς εδώ. Ο Παπαρούπας αυτό έκανε. Συγγνώμη. Ο Παπαρούπας αυτό έκανε. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Λοιπόν, εμείς αγαπούμε τους αστρολόγους, αγαπούμε τους μάγους, αγαπούμε τα μέντιουμ, μισούμε τη μαγεία, τη μαντεία, την αστρολογία κτλ. Όπως ο γιατρός χτυπάει. Θα αλλάζετε, κύριε Νάκο. Όχι, δεν αλλάζω. Εχθές τους είπατε οι υπηρέτες του διαβόλου. Χτυπάμε την αιτία που είναι ο διάβολος, χτυπάμε την αρρώστια. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μπλέκονται με μέντιουμ και τα λοιπά, είναι θύματα. Και σαν θύματα τους αγαπάμε, τους διαφωτίζουμε για να μην πέσουν στην παγίδα του εχθρού των ψυχών μας. Δηλαδή είναι θύμα της κυρίας Καλογερά, δηλαδή ο άλλος που πάει για το... Όσοι που πάει να πάρει το οροσκόπιό του. Στα αυτά, στις μαγείες, στις μαγκανίες και τα λοιπά, είναι θύματα. Και σαν θύματα τους αγαπάμε. Μισούμε και όχι το θύμα. Δεν ξέρω αν με καταλάβετε. Όπως ο γιατρός δεν αγαπάει την αρρώστια, αγαπάει μόνο τον άρρωστο. Χτυπάει την αρρώστια, δίνει αντιβιωτικό, όχι για να σκοτώσει τον άρρωστο, αλλά για τον γιατρέψει. Τώρα μας μπερδέψατε λιγάκι. Καταλάβατε. Κύριε Τράγκα, δεν μιλάμε για ζώα. Ο κύριος Χατζηφώτης, σας παρακαλώ, κάτι θέλει μια παρέμβαση. Και να πω ότι αυτό το οποίο καταγγέλει είναι αληθές όσον αφορά σε ένα αριθμό. Μπράβο. Μοναστηριών εντός εισαγωγικών. Τα κύριε Χατζηφώτη, είστε εκπληκτικός απόψε. Γιατί, μπράβο. Γιατί επιβεβαιώνετε πράγματα τα οποία θα επιβεβαιώνει ένας άνθρωπος που γνωρίζει την Εκκλησία. Όχι, όχι, δεν είναι της Εκκλησίας αυτά τα μοναστήρια. Έχουμε γεμίσει στην Αττική, σε όλη την Ελλάδα, μοναστήρια, ακόμα και από λαϊκούς που δεν είναι μοναχοί. Ξέρω τέτοιο μοναστήρι στην Αττική, ενός που άφησε γένια και κάνει το μοναχό και τον ηγούμενο. Είναι απατεώνες αυτοί. Ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Υπάρχουν όμως μοναστήρια περίφημα και είναι στο σύνολό τους τα μοναστήρια της Εκκλησίας, όπου πραγματικά πάει ο πιστός και βρίσκει και αποκούμπι και γαλήνη και λατρευτική ζωή. Να μην ταυτίζομαι λοιπόν όλους αυτούς τους αγίθες, τους απατεώνες, για τους οποίους επιβάλλεται να επέμβει ο εισαγγελεύς, με τα μοναστήρια μας τα οποία προσφέρουν πραγματικά υπηρεσία και ιδίως στο Άγιον Όρος, αλλά και πολλά άλλα της Εκκλησίας. Αυτά όμως για τα οποία αναφέρεται και για τα οποία έχω και εγώ καταγγελίες, δυστυχώς παραπλανούν τον κόσμο, τον εκμεταλλεύονται και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι δε μοναστήρια της Εκκλησίας, το ξεκαθαρίζω. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζηφώτη. Ό,τι θέλετε. Αληθεύει δηλαδή ότι εκμεταλλεύονται τους πιστούς σε αυτά τα δίθεν μοναστήρια? Βεβαίως τους εκμεταλλεύονται. Και τους λένε ότι θα εξορκίσουν τα κακά δαιμόνια? Ασφαλώς, πηγαίνει ένας και έχει κριολόγημα και του λένε ότι έχεις δαιμόνιο, έλα να σε εξορκίσω. Με κριολόγημα. Συγχαρητήρια. Και παίρνουν χρήματα για αυτά δηλαδή? Έχουν πλουτίσει αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι επαναλαμβάνω είναι ψευτομοναχοί. Είναι ψευτομοναχοί. Οι οποίοι ουσιαστικά έχουν φτιάξει δηλαδή εταιρείες. Θα γίνει μεγάλη δίκη εντός των ημερών, στην οποία και θα κατατεθούν τα στοιχεία και θα αποδειχθεί ότι αυτός που τα μετέρχεται όλα αυτά δεν είναι καν, δεν έχει κουρά, δεν έχει χειροτονία, δεν είναι τίποτα. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, κύριε Τράγκα? Ότι πα σε αυτά τα μοναστήρια, πάει ο άλλος γιατί έχει πρόβλημα, γιατί είναι άρρωστος, γιατί έχει του κόσμου τα προβλήματα. Και σε βρίζουνε με ανελαίητο τρόπο. Λες και μπαίνεις μέσα στο κάστρο τους. Ποιοι είναι αυτοί?
έρχονται αυτοί να πούνε τόσους αστρολόγους τώρα μάγους. Μα δεν τρέπονται. Μα δεν τους λέμε εμείς, όχι. Μα δεν τρέπονται λίγο. Κατατάσσει την αστρολογία σου, μα δεν τρέπονται. Μα δεν τρέπονται. Ο μοναχός Ελευθέριος. Μισό λεπτό, κύριε Διαμαντή. Όχι, επίκληση βιβλίων συνεχώς, κάντε μου τη χάρη. Για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια φυσική ροή εκπομπή. Δηλαδή, άμα κάνουμε επίκληση βιβλίων, θα κάνουμε αναγνωστήριο πλέον. Κύριε Χατζηφώτη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως κάτι το οποίο θα ήθελα να επισημανθεί ξανά. Μιλάμε για ανθρώπους δηλαδή που δεν έχουν χειροτονηθεί, δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία και οι οποίοι φοράνε ένα ράσο, δηλαδή κοινοί απατεώνες. Βεβαίως. Οι οποίοι ακολουθούνται από άλλους μικροαπατεώνες που παριστάνουν τους μοναχούς ότι είναι προσιλητισμένοι ή ακολουθούν τον δρόμο του Θεού. Έτσι. Και δημιουργούν, αν θέλετε, κέντρα τα οποία καλούνται μοναστήρια πια. Και δεν έχουν καμία έτσι, σχέση. Και στην ουσία είναι εταιρείες δίθεν εξορκιστών. Όπως το λέτε. Έτσι. Όπως το λέτε. Έχει γίνει, παρακαλώ, γιατί έχει τώρα. Έχει γίνει μήνυση από τον Μητροπολίτη, η τοπική αρχή, ο Δήμαρχος έχει μηνύσει. Έχω κληθεί κι εγώ ως μάρτυρας. Θα εξεταστεί εντός των ημερών από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Να δείτε ουρές με λεωφορεία, κύριε Τράγκα. Επειδή προκύπτει τώρα στη σύγκρουση αυτή με τους αστρολόγους κάτι ουσιώδες, θα ήθελα να σας παρακαλέσω και επειδή σας έχουμε δει σε ένα πλήθος τηλεοπτικών εκπομπών και η κυρία Καλογερά λέει γιατί δεν είστε στο μοναστήρι σας. Ναι, έχω ευλογία είστε... από το πνευματικό μου. Πήρε άδεια για να γίνει το θέμα. Για ιεραποστολικούς. Πέστε μου κάτι. Όχι, σας παρακαλώ, επειδή σας έχουμε δει και οπωσδήποτε και έχετε εντυπωσιάσει κατά καιρούς. Έχετε εντυπωσιάσει με αυτά που λέτε. Έργον δε μοναχού, μηδέ το ανέχεστε και να τομίσετε το Ευαγγέλιο. Ναι, μα έχετε μπλακώσει στις ρίσεις τώρα. Αλλά αν έχετε την καλοσύνη, να μας πείτε κάτι άλλο. Έχετε άδεια από το πνευματικό σας. Ναι, φυσικά. Σε ποιο μοναστήρι ανήκετε, απλώς για να το ξέρουμε. Κοιτάξτε, εκείνο που έχει σημασία. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Είναι απαραίτητο. Είναι τόσο απαραίτητο. Είναι αυτό. Αγάπη μου γλυκιά, λέει η κυρία Καλογερά εδώ πέρα ότι έπρεπε να μην είναι οι μοναχοί στην τηλεόραση να είναι στα μοναστήρια. Δεν έχουν τους μοναχούς. Η κυρία Καλογερά και εγώ και ο καθένας επαγγελματίας έχουμε την έδρα μας και τα γραφεία μας και πληρώνουμε το κράτος και την εφορία. Ποιος από τους παρευρισκόμενους. Εξαπαντώντας τον κόσμο. Ποιος, λοιπόν, αυτό είναι δικό σας θέμα. Ποιος από τους παρευρισκόμενους. Ποιος από τους παρευρισκόμενους είναι σε μοναστήρι και πού. Να βγάλουν ταυτότητα. Αυτά που εκτοξεύετε. Να λογοδοτήσω τον κύριο Θα δώσω τον λόγο στον επίσκοπο. Αλλά. Μισό λεπτό. Θέλω να του δώσω τον χρόνο τον απαιτούμενο. Μισό λεπτό. Πρώτον, μπορείτε να δηλώσετε και εσείς τη μονή σας. Δεν είναι κακό από τη στιγμή που δεν έχει μονή. Μα τι σχέση έχει αυτό. Μα αυτό είναι παρέλκυση. Είναι παρέλκυση. Όχι, θα μπορούσατε να πείτε ότι είμαι στη μονή τα. Ανήκω σε έναν άνθρωπο. Δεν είναι μονή Αγίου Φανουρίου στην Κεφαλονιά. Με συγχωρείτε. Καταγγέλλω, είναι ημιτασιόν. Ανήκω σε έναν μονή Αγίου Φανουρίου στην Κεφαλονιά. Αρχίζει να μιλήσει επίσημα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτό υπάρχει, όχι κύριε Νάκο, υπάρχει δήλωση του μοναχού Ελευθέριου ότι είναι στη μονή Αγίου Φανουρίου της Κεφαλονιάς και έχετε άδεια εσείς για να βγαίνετε στις τηλεοπτικές εκπομπές ώστε να έχουμε και εμείς τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας. Έχω ευλογία. Παρανομία κάνει. Επειδή έχει κυρία Καλογερά. Είναι παρανομία. Παρακαλώ την κυρία Καλογερά. Κυρία Καλογερά, όπως ακούσατε, έχει άδεια από τον πνευματικό του να μπορεί να εκπροσωπεί. Λοιπόν, θα το ψάξουμε, κύριε Τράγκα, αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι, ξέρετε τι πουλάνε ακόμα πιο πολύ. Έχουν βάλει ταμπέλα παλαιοημερολογίτης, γιατί με αυτόν τον τρόπο λένε ότι εμείς είμαστε πιο πιστοί στα θεία από ότι είμαστε οι Ορθόδοξοι άλλοι. Και εκεί γίνεται ο χαμός. Πας προς τα μοναστήρια των παλαιοημερολογιτών και σε παίζουν βεντέτα και τους ζητάς και νερό και δεν σου δίνουν και νερό. Σου λένε αυτές τις ώρες δεχόμαστε, αυτές δεν γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ξεκίνησα εγώ και πήγα χιλιόμετρα μακριά και δεν με βάλαν μέσα, λέγε δεν ήταν η ώρα. Να παγότανε λέει ηγουμένη. Γιατί διάλεξε να γίνει ηγουμένη η κυρία. Δεν μου λέτε, κυρία Καλογερά, έχετε διαβάσει καμιά φορά στην Αγία Γραφή. Παίρνε. Κύριε Νάκο. Αγία Γραφή έχετε διαβάσει. Μην παίρνετε μόνο σας το λόγο, κύριε Νάκο. Ήδη σας δίδω, θα έλεγα αφιδώς. Όσο θέλετε, λοιπόν. Αν έχει διαβάσει ποτέ στην Αγία Γραφή. Μισό λεπτό. Να πάμε στον επίσκοπο παλαιοημερολογητών. Τον Τιμόθεο που τον έχουμε εδώ. Παλαιοημερολογητών Ορθοδόξων. Ορθοδόξων. Δεν θέλετε να πω την λέξη παλαιοημερολογητών. Μα δεν είναι το θέμα τώρα παλιό και ένα ημερολόγιο, άλλο εξετάζουμε. Ορθοδόξων. Θέλετε να πείτε δηλαδή, με συγχωρείτε, επίσκοπε, ότι οι άλλοι, ο κύριος Χατζηφώτης, οι άλλοι της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είναι, το θέμα δεν είναι Ορθόδοξοι. Είναι νοημερολογητές όπως του λένε. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, θα μιλάμε για τη μαγεία σήμερα. Δεν μιλάμε παλιό και νέο. Μισό λεπτό, επειδή μια διευκρίνηση. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ, έλεος. Ως επίσκοπος και ως εξομολόγος δεν έχω κανένα δικαίωμα να
καυτηριάζει τον καθέναν δημόσια ή τα ονόματά τους. Γιατί ο εξομολόγος τα παίρνει και τα καίει για τις μετανοίες. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω βάσει. Μην με πάτε εκεί, σας παρακαλώ. Λάθος. Αν έχετε την καλοσύνη. Όχι, δεν με νοιάζει. Θέλετε την να απαντήσω. Ναι, θα σας απαντήσω. Επί του ουσιο... Αυτό είναι η φωτοτυπία που το ξέρει και ο κύριος Χατζηφώτης. Δεν ξέρω αν το ξέρει η κυρία ή κανένας άλλος. Ότι είναι το πιδάλι της εκκλησίας που λέγονται ιεροί κανόνες. Ο θεϊκός νόμος. Βάσει αυτού, εγώ θα σας πω. Θέλω να ρωτήσω τους ανθρώπους εδώ, όποιοι είναι και τους σέβομαι, όταν πρόκειται. Όταν έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα, τους ερώτησε ο ιερεύς τους, ή μάλλον διά του ιερέως, ερώτησε ο Χριστός και σας είπεν, αν ίσως και αποτάσσεις το σατανά και όλα τα έργα και την λατρεία και την πομπή του. Ασφαλώς, όταν θέλει να βαπτίσετε ένα παιδί, θα πει αποτάσσομαι. Ναι ή όχι. Θέλετε να πείτε δηλαδή κι εσείς, όχι να το, όχι, με συγχωρείτε, να το συνοψίσουμε. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι οι ασχολούμενοι με ζώδια, αστρολογίες κτλ. Δεν έχουν αποτάξει τον σατανά. Αυτό λέτε ουσιαστικά. Κύριε Τράγκα. Πέστε μου σας παρακαλώ. Ένας, ακούστε. Μην με πάτε περιφερειακά. Επί του ερωτήματος. Περιφερειακά πηγαίνω βάσει του πιδαλίου και της ιεροσύνης μου. Μάλιστα. Ούτε προς ούτε αφαίρεση κάνω. Απλώς λέμε ο κάθε λαϊκός όταν πρόκειται να βαπτίσει κάποιον άλλον πρέπει ο κουμπάρος και οι γονείς να είναι ορθόδοξοι. Και ο ιερέας να του βαπτίσει ορθόδοξοι. Μάλιστα, δεν απαντήσατε. Απαντήσω. Όχι, δεν απαντήσατε αν εσείς κρίνετε τους αστρολόγους που είναι χιλιάδες και τους ασχολούμενους με τα οροσκόπια και αυτούς που διαβάζουν τα ζώδιά τους, αν τους θεωρείτε οπαδούς του σατανά. Διότι είναι φοβερή η κατηγορία που έχει εκτοξευθεί. Όχι από εμάς. Δεν μπορώ να ονομαστείς. Θέλετε να γίνει μια Αγία Γραφή, το Ιερό Πιδάλιο. Θέλετε να σας πω τι είναι. Δεν ξέραμε ότι η Αγία Γραφή λέει. Η Αγία Γραφή δεν έχουμε διαβάσει ποτέ να λέει ότι άμα διαβάσεις το οροσκόπιό σου είσαι οπαδός του σατανά. Συγγνώμη, το σύμβολο της πίστης το ξέρουμε. Είμαστε χριστιανοί, ξέρουμε το σύμβολο της πίστης. Λέμε στο σύμβολο της πίστης ότι πιστεύουμε σε μία μαγεία και σε μία μαγκανία. Λέμε ότι πιστεύουμε στα μάγια και στην αστρονομία και στην αστρολογία. Λέμε ότι πιστεύουμε στις πεντάδες και στις χριστιανίες μας. Λέμε το πράγμα του σύμβολου της πίστης. Το μέλλον του ανθρώπου, το μέλλον του ανθρώπου. Έλεος, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μίλησε ο επίσκοπος Τιμόθεος και είπε. Δεν τελείωσα εγώ. Δεν τελείωσε, τον διακόψατε. Ολοκληρώστε. Αποτάσσουν τον σατανά, ναι ή όχι, όταν βγαίνει. Κυρία Καλογερά, την κυρία Καλογερά, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε δίπλα σας δύο πολύ γνωστούς ανθρώπους, τον κύριο Διαμαντή και τον κύριο Παπαδάτο. Βεβαίως από ευγένεια πιστεύω ότι και οι δύο, επειδή είναι δίπλα σας, δεν έχουν εκραγεί ακόμα. Εμένα θα έρθει ένας άνθρωπος που έρχεται στο γραφείο μου, προσέξτε κύριε Τράγκα. Και θα εκραγώ δυναμικά. Ακούτε κύριε Πιτ, μισό λεπτούλη. Θα εκραγώ έρχονται δυναμικά. Στο γραφείο μας, ξέρετε τι, εγώ γιατί προσωπικά. Δεν τους πειράξαμε ποτέ εμείς και ποτέ δεν τους κατηγορήσαμε. Αυτοί μας κατηγορούν. Αυτοί μας κατηγορούν. Μισό λεπτούλη να ολοκληρώσω. Ακούτε τι λέει, ακούτε τι λέει ο μοναχός, κυρία Καλογερά. Σκοτώνεται, λέει, με τα ζώδια και τα οροσκόπια τις ψυχές των ανθρώπων. Το μυαλό του και μια λίρα και να του πείτε την Κυριακή το πρωί να μαζέψει τα βρεμένα του και να παρακολουθήσει την εκπομπή μου, η οποία είμαι η μόνη που κάνω εκπομπή θρησκευτική και λέω ζώδια. Λοιπόν, και οθώ τον κόσμο να πάει στην εκκλησία. Και αυτοί με τον τρόπο σου στέλνουν τον κόσμο, την νεολαία, να πάει στις ανατολικές θρησκείες. Και ρωτώ λοιπόν να μου πει αυτό τον κύριο, γιατί στέλνουν τον κόσμο με τον τρόπο τους να πάνε στις ανατολικές θρησκείες, όταν ο δικός μας ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο μόνος ζών Θεός. Και τους στέλνουν λοιπόν να πάνε να γίνουν γκουρού, να γίνουν σαχλαμάρες στο τετράγωνο. Αυτό κάνουν και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Σας ρώτησα, με επιτρέπετε. Σας ρώτησα προηγουμένως. Κύριε Νάκο, με ρωτήσατε, κύριε Νάκο, έχω διαβάσει την Αγία Γραφή. Σας πληροφορώ ότι εγώ την ξέρω πολύ καλύτερα από εσάς. Χαίρομαι γι' αυτό. Δεν θέλω να σας προσβάλλω. Χαίρομαι. Αλλά προσέξτε, με επιτρέπετε λίγο. Λέει η Αγία Γραφή ότι οι γυναίκες πρέπει να προσεύχονται και να υπακούν στους διδασκάλους. Ναι. Έπειτα, η Ιερή Αποκάλυψη. Στο κεφάλαιο
θήτα 21, στο γιώτα ήτα 23, στο κάπα α 8, στο κάπα β 15. Επειδή βλέπω ότι δεν θα περάσει η ώρα, εάν ο κύριος Τράγκας θέλει να ξανακάνει μια εκπομπή, θα έρθω με ένα κατεβατό της Αγίας Γραφής που μιλάει μέσα. Μα δεν είναι δυνατόν να γίνει συζήτηση με κατεβατά της Αγίας Γραφής. Άμα δεν πιστεύει, αγαπητή κυρία Καλογερά, εν ονόματι της λογικής, δεν είναι δυνατόν να έρθετε εδώ με κατεβατά της Αγίας Γραφής και εσείς και οι κύριοι. Διότι δεν θα κάνουμε εκπομπή, ένα γνωστήριο θα κάνουμε. Δεν είναι έτσι, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την αστρολογία. Οι πλανήτες ανακατεύονται στην Αγία Άνθρωπος της Εκκλησίας του Χριστού. Αλίμονο, μα μονοπολίτε πια το λόγο. Μόνο εσείς. Μα δεν αφήσατε ούτε τον επίσκοπο να ολοκληρώσει. Μα εγώ πάνω από τη λέγη και γραφή και με διακόπτετε. Δεν σέβεσαι την Αγία Γραφή. Κύριε Νάκο, είναι δυνατόν. Έχετε μπροστά σα, αγαπημένα μου, έχετε μπροστά σα ολόκληρα κατεβατά. Μα δύο λέξει και όταν αρχίζετε πια, δεν τελειώνετε. Στο λόγο του Θεού. Με αυτό είναι τελείω ανορθόδοξο που κάνετε. Η Αγία Γραφή λέει ότι έξω από τη βασιλιά του Θεού οι μάγοι, οι μάγοι, οι μάγοι, οι δολολάτρε, οι φωνή των ψυχών κτλ. Αφήστε να μιλήσει κανένα άλλο. Να παραβουθούν οι στιγμέ που λέω σε πυρή και θείο που το λέει αυτό. Να το λέει αυτό. Κάπα αλφα στιγμή. Δεν είναι δυνατόν. Κύριε Τράγκα, να καταρρύψω τα πάντα σε μία λέξη. Εδώ πέρα μία ερώτηση θα κάνω και θα καταρρύψω τα πάντα. Μάλιστα. Στον κύριο Χατζηφώτη και στον επίσκοπο. Όταν μιλάω, εγώ μιλάω και εγώ μαζί είναι διάλογος. Για μένα αυτή είναι η ερώτηση. Δεν μπορώ, σας παρακαλώ, εσείς το κοντρόλ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ και εγώ, έχω συντονίσω. Κύριε Νάκο, με συγχωρείτε. Θα σταματήσετε να κάνουμε εκπομπή ή να αποχωρήσουμε, κύριε. Όταν μιλάω, θα σταματήσετε ή θα αποχωρήσουμε. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδάκο. Με την ψωνάρα σας. Βγαίνετε με ένα σταυρό και κάνετε τον Άγιο. Όταν θα καταλήξω τα πάντα με μια ερώτηση. Αυτή είναι με το μόνο στους δύο ρίτσι να τσέπω. Κύριε Παπαδάκο, αν θέλετε, συγγνώμη. Μείνε. Σας παρακαλώ. Υπάρχει και άλλη λύση, άμα δεν θέλετε. Αρκετά σας ανεχτήκαμε με την ψωνάρα σας. Μα δεν ήταν αδύνατο. Υπάρχει κι άλλη λύση. Αυτό μιλάω. Εγώ πάει να μιλήσει και εκεί. Λοιπόν, κύριε Τράγκα, μια ερώτηση μόνο. Αυτή είναι η τακτική. Ναι, αλλά με σίγουρα άνθρωπο τη Εκκλησία είστε. Δεν είστε άνθρωπο σε σαλούν. Κάντε μου τη χάρη, σα παρακαλώ. Να μην ακούσει η αλήθεια. Ναι, αλλά μην είστε άνθρωπο σε σαλούν. Και εσεί, κύριε Παπαδάκου, καθίστε κάτω. Στο τέλο τα θέτε στα χέρια. Δεν είναι δυνατόν. Η στρατηγική του είναι όταν μιλάω να μιλάει και εκείνο για να μην ακούγεται η αλήθεια. Καταλάβατε. Δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση. Βλέπετε πώ απειλείτε. Μην απειλείτε ότι θα του βγάλετε το θα φύγει χωρίς μουσική. Και το λέω αντρικά. Το λέω αντρικά. Ναι. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Μία ερώτηση. Όχι, εγώ σας παρακαλώ. Όχι, αρκετά τους ανεχτήκαμε με την ψωνάρα τους. Μία ερώτηση. Στον κύριο Χατζηφώτη και στον επίσκοπο. Κάντε τι επιτέλους, κύριε Παπαδάκο. Στον επίσκοπο που είναι η ορίτσινα της Εκκλησίας. Γιατί ο κύριος δηλαδή είναι πλαστός. Είναι ημιτασιόν. Και θα πω κάτι. Ας βγάλουν ταυτότητα να δείξουν που είναι. Και θα πω κάτι άλλο. Να μιλάνε ερώτηση. Τώρα οι αστρολόγοι εναντίον εκκλησίας. Ερώτηση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι υπάρχει εκκλησία που έχει τα 12 ζώδια στο λούρο επάνω. Και αν δεν το ξέρετε, εάν το παραδεχτείτε, θα σηκωθείτε και θα φύγετε από την εκπομπή τώρα. Ότι υπάρχει στη Σπάρτη. Υπάρχει που τα 12 ζώδια στο λούρο επάνω. Μπράβο. Και να, σας, ναι. Σας προκαλώ και δεν έχει καμία σχέση με αυτό το βλάστημο πράγμα που λέει ο Παπαδάκος, ο Παναγιώτης. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Το έχω δει μόνος μου. Το ξέρετε ότι υπάρχει. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει ή δεν να μου απαντήσει ο κύριος Χατζηφώτης για αυτό το θέμα. Είναι σαν σατανικό. Εσείς τώρα καταγγέλλετε, με συγχωρείτε. Τους νοημερολογείτε. Όχι. Αυτό το πράγμα το βράδυ που κατήγγειλε. Είναι μαγικό πράγμα. Είναι ή δεν προσέξτε. Καταβγαίνω τώρα στην εκπομπή. Προσέξτε, ηρεμήστε. Υπάρχουν ζώδια. Ναι, 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 τα 12 ζώδια. Ναι, ναι, θα σας πάω τώρα εγώ. Ναι, να πάμε τώρα. Στη Λακωνία. Στον Τρούλο απάνω. Ναι. Μάλιστα. Και το έχει παραδεχτεί σε άλλη εκπομπή, νομίζω, όχι αν ήταν ο κύριος Χατζηφώτης ή κάποιος άλλος. Και είναι και ο πιο σκληρό. Εάν τυχόν. Συγγνώμη. Εάν τυχόν. Εάν οι κύριοι να κατεβάσουν την αράξη στην κοινωνία και να φύγουν. Α απαντήσω κιόλα σε Χατζηφώτη. Να κατεβάσουν γιατί έρχονται. Ο κύριο Χατζηφώτη με πληροφορούν ότι δεν μπορεί να απαντήσει πλέον σε αυτά που λέτε εσείς. Αυτό αποκαλούμενοι ορθόδοξοι. Για να μην απαντήσει. Για να μην απαντήσει φεύγει. Για να μην απαντήσει υπάρχει. Απαντήσει. Όχι, όχι, έχει απαντήσει ο κ. Χατζηφώτης. Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Για το όνομα του Θεού, για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, αρκετό. Αλλά όταν και ράσα. Να μην φωνάζει. Αν έχετε την καλοσύνη. Και με σένα συγχύστε. Εντάξει. Ναι.
Από τη μια πάρω λίγο να συμπλακείτε, από την άλλη δίνετε τα χέρια, ευχάριστο. Όχι, όχι, όχι. Αλλά το θέμα είναι. Κυριακό, άνθρωπο υποτίθεται τη Εκκλησία. Υπάρχει ένα σεβασμό. Όχι σε σαλούν. Ναι, τι σημαίνει αυτό. Μοναχέ, έχετε πάρει άδεια να εκπροσωπείτε το μοναστήρι. Ο επίσκοπο υπάρχει εδώ. Να κάτσουμε να το σεβαστούμε. Να μα πει την απάντηση. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Να δώσουμε μια απάντηση. Μισό λεπτό. Μην μιλάνε τα ψώνια μια ζωή, να μιλήσει ένα σοβαρό άνθρωπο. Να απευθύνω συχνώ μια ερώτηση για να απαντήσει και στι δύο. Να πω εγώ, φίλες και φίλοι, ο κύριος Χατζηφώτης, αφού εξέθεσε τις απόψεις του, ο διευθυντής τύπου της Αρχιεπισκοπής, έχει αποχωρήσει. Και δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα οποία λένε, εγώ θα τους πω παλαιοημερολογίτες, ορθόδοξοι λένε. Αυτό αποκαλούνται ορθόδοξοι. Υπάρχει αυτή, όπως ξέρετε, η διαφορά. Εγώ δεν θα το πω, εγώ δεν θα το πω ρήγμα, θα το πω διαφορά. Έτσι θα το πω. Πάντως ο κύριος Χατζηφώτης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντήσει σε όσα λέγονται μέσα σε αυτό το κλίμα. Και με το δίκιο του άνθρωπος καταβάλλω προσπάθειες κύριε να διατηρήσω μια ηρεμία. Υπάρχει λοιπόν, κύριε Διαμαντή, εσείς πέστε κάτι για να δώσω το λόγο στον επιστήμονα. Μια ερώτηση να κάνω. Κύριε Παπαδάκο, σηκωθήκατε όρθιος να πάρετε το σκάλπ, να πάρετε το μουσί του κυρίου Νάκου. Πριν μιλήσω, συνάδελφε. Υπάρχει μια καταγγελία δική μου και υπάρχει μια συμφωνία εδώ. Και εγώ υπάρχει κι άλλη. Λοιπόν, το είπατε. Το είπατε. Κύριε Διαμαντή, εσείς. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Μια ερώτηση. Θα απαντήσετε και στην ερώτηση. Θα μιλήσω στον μία ερώτηση, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε αν η σύνοδος της Λαοδικίας που καταδίκασε την αστρολογία, μήπως καταδίκασε συγχρόνως και τη μαθηματική επιστήμη. Θέλω... Όχι τη χρήση της μαθηματικής επιστήμης. Όχι. Πάνω στο ζήτημα. Μπορώ να σας διαβάσω τον κανόνα. Δεν καταδίκασε. Το διαβάσω ακριβώς, θέλετε. Αυτή τη στιγμή. Την κακή χρήση των μαθηματικών. Ποια κακή χρήση των μαθηματικών. Ποια είναι η κακή χρήση των μαθηματικών. Κύριε Διαμαντή, μπορώ να σας ρωτήσω. Εσείς αισθάνεστε τον παδό Σατανά. Καθόλου και ξαναείπα. Το παραδέχεστε ότι είναι καταδικασμένο. Δεν παραδέχτηκα τίποτα, κύριε. Δεν παραδέχτηκα. Ξαναμιλάω όμορφα και πρέπει να μάθετε αυτό που φοράτε. Όχι, δεν πρέπει. Για όνομα. Να δώσουμε μια απάντηση και στον κύριο Διαμαντή. Πάντως εσείς με συγχωρείτε. Είστε μέλος μοναστηριού της Κεφαλονιάς. Άνθρωπος του Θεού. Έτσι δεν είναι μοναχή ελευθερία. Αυτά που εκτοξεύεται δηλαδή είναι φοβερά. Ο ένας είναι σαντανιστής, ο άλλος ο παδός του διαβόλου. Ο άλλος δύο τρίτα της ελληνικής κοινωνίας τα βγάλατε διαβολεμένους. Είναι φοβερό πράγμα. Και θα ήθελα να πω με λίγα λόγια. Εάν δεν σταματήσετε, για πρώτη φορά θα το κάνω. Και θα σας πάρω το λόγο και ενδεχομένως να στήσω την απομάκρυνσή σας. Άλλο πράγμα η αστρολογία, και άλλο το μέντιν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αστρολογία στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, σε σημειολογία δεν λέμε. Μισό λεπτό. Δεν λέμε ότι τα άστρα επηρεάζουν τη ζωή μας. Είναι σημεία βάσει των οποίων μπορούμε να προβλέψουμε κάποιο μέλλον. Δηλαδή, αν πούμε ότι τον μήνα Νοέμβριο βρέχει πάρα πολύ, είμαστε μάγοι, ή οπαδοί του Σατανά. Δηλαδή, αυτό που βγαίνει. Συγγνώμη. Αυτό που βγαίνει και λέει ότι κάθε χρόνο Νοέμβριο η ποσότητα της βροχής είναι πάρα πολύ. Περισσότερα από τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Είναι μάγος. Είναι οπαδοί του Σατανά. Μα γιατί. Για όνομα του. Το επίσκοπος θέλει να προσθέσει. Πέστε μου, σας παρακαλώ, επ' αυτών. Συγκεκριμένα διότι. Εγώ κάνω το σταυρό μου, κύριε. Αυτό σας λέω, τίποτα άλλο. Και ο οποίος δεν έχει επίδραση. Εσύ δεν έχει επίδραση. Έχει προαίρεση και να ζει στην πλάνη. Μοναχέ ελευθέρια, είστε διακόπτης. Για μένα φαίνεσαι καλοπροαίρετος. Πρόκειται όμως στα γέννης εχθρού. Ελευθέρια, αν έχετε την καλοσύνη. Τουλάχιστον δεν έχετε μούσα, θα βγάλεις. Εάν νιώθετε ελεύθερος άνθρωπος, θα πρέπει να σέβεστε και τους άλλους. Και αν ακόμη νιώθετε άνθρωπος του Χριστού, πρέπει να επιτρέπετε και στους άλλους να απαντούν στις κατηγορίες σας. Χριστιανικό είναι. Κύριε Παπαδάκο, δεν μπορεί να γίνει εκπομπή. Κύριε, λυπάμαι. Αυτή είναι η Ανάσταση του Χριστού. Κύριε, λυπάμαι. Αν θέλετε να το δείξετε. Κύριε... Η Ανάσταση έχει ένα ηθοποιό. Έχει ένα... Να το κάνεις καταγγελία αυτό. Λοιπόν, επίσκοπε. Να είναι ολογημένο. Έχει έναν ηθοποιό εκεί πέρα. Πρώτα, εντρέπομαι που ευρίσκομαι εδώ πέρα, διότι προσβάλλουν δεν ξέρω κατά πόσο να πω, την ιεροσύνη μου. Δεύτερο, όταν κανένας πηγαίνει κάπου και διαβάζει ή να κάνει μία συνέντευξη, πρότυπα να ακούει, να τελειώσει ο ένας και μετά να μιλήσει. Τα είπα εγώ ήδη, αγαπητέ. Ασφαλώς. Πρώτα, δεν υπάρχει το πνεύμα της αγάπης ούτε της ψυχικής ηρεμίας για να μπορέσει να ανταποδώσει κανένας την αλήθεια. Και μεγάλο χάσμα δηλαδή. Και όχι μόνο τα χάσμα, αλλά τα λόγια που θα πει ο καθένας και ειδικά προσβάλλαν, ειδικά εμένα την ιεροσύνη μου. Πώς ο κόσμος θα μάθει την αλήθεια όταν υπάρχει πάνω κάτω. Δεν μπορεί να κακοχαρακτηρίζομαι κανέναν ότι είναι μασόνος, ότι είναι αντίχριστος, οτιδήποτε. Τους διπλανούς σας να το πείτε. Γιατί προσπετάγεται. Να ποιος κάνει τα αίτια. Πρέπει να έχουμε ψυχική αγάπη και ηρεμία.
εάν μου επιτρέπετε βάσει των ιερών κανόνων, δίχως να θίξουμε κανέναν. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να θίξουμε κανέναν. Έχει δείξει ήδη ο μοναχός αριστερά σας πολλούς. Ιεροί κανόνες του θίγουν. Ιεροί κανόνες το λένε, έχουμε αλλά πρέπει να έχουν υπακοή και στον ανώτερο του. Άστο να υπάρχουν άλλες αδερφότητες. Για να ηρεμήσουμε λοιπόν. Παράβαση της ιεροσύνης. Διότι είναι ανώτερό σου και πρέπει να το κάνει. Έχετε την καλοσύνη, με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να είναι ευλογημένο. Αλλά να είναι ευλογημένο λοιπόν και το διαφημιστικό διάλειμμα. Ολοκληρώστε. Ναι, δύο λόγια. Πρώτα, τι λέει ο Άγιος Αμβρόσιος? Ότι την μορία των αστρολόγων ελέγχουν. Μετά, ο Άγιος Ιωάννης ο Αυγουστίνος και ο Άγιος Επιφάνιος λέει και γράφει και η Αγία Γραφή ότι. Ολοκληρώστε, με πιέζουν. Ναι. Ναι, σε πιέζουν, αλλά πρέπει ότι ναι, αλλά διότι οι αστρολόγοι εξόριστοι έγιναν από, από την Ρώμη. Μάλιστα. Ήδη τους εξορίσατε κι εσείς, τους αποστρακίσατε ήδη και με την δεν προηγούμενη. Δεν τα λέω ούτε, δεν έχω ναι, τίποτα τα λένε, να τα, κάνω. Τα κείμενα που μεταφέρετε εδώ, λοιπόν. Παρακαλώ το κοντρόλ. Δεν μπορώ να κατηγορήσω. Παρακαλώ το κοντρόλ να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ηρεμήσει η ατμόσφαιρα εδώ, να ηρεμήσει, διότι και από εδώ οι ιερείς και από εδώ οι αστρολόγοι λιγάκι έχουν οξύνει, θα έλεγα, την ατμόσφαιρα. Πάμε πρώτα σε διαφημίσεις. Χωρίς αναισθητικό. Ανοιχτή γραμμή με τους τηλεθεατές. Χωρίς αναισθητικό. Ανοιχτή γραμμή με τους τηλεθεατές. Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 34 12 500 έως 3 για να καταγγείλετε την αδικία, την κρατική αναλγησία, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απουσία της πολιτείας. Χωρίς αναισθητικό με τον Γιώργο Τράγκα. Κάθε μέρα στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, βεβαίως στο νέο κανάλι 5. Χωρίς αναισθητικό και σήμερα, φίλες και φίλοι, εξετάζουμε αυτή τη διαμάχη μεταξύ των ιερέων, μεταξύ της Εκκλησίας γενικότερα, των ανθρώπων της Εκκλησίας και των αστρολόγων. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας ούτε λίγο ούτε πολύ, θα έλεγα, αποκηρύσουν πλήρως τους αστρολόγους και τα μέντιουμ. Θεωρούν όλα αυτά διαβολικά, τα θεωρούν σατανικά. Θεωρούν, όπως ακούσατε στη διάρκεια της συζήτησης, ότι όλοι ασχολούμενοι με τα ζώδια, τα οροσκόπια, με την επίδραση των αστέρων γενικότερα, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ ειδωλολάτρες. Αυτό ακούστηκε, θα έλεγα, από όλους σχεδόν. Από την άλλη πλευρά όμως, οι αστρολόγοι βγάζουν, όπως είδατε, τα σταυρουδάκια που φοράνε, λένε ότι είναι πιστοί χριστιανοί, λένε ότι πηγαίνουν στην εκκλησία και ακούστηκε προηγουμένως και ο κύριος Παπαδάκος, μεταξύ άλλων, αφού ακούσαμε την κυρία Καλογερά, θα έλεγα σε ένα ξέσπασμα, η κυρία Γιώτα Καλογερά, μίλησε για αυτές τις δίθεν εταιρείες, τις μοναστηριακές, οι οποίες έχουν ριζώσει σε διάφορα σημεία της χώρας, δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, δεν έχουν καμία σχέση με τα κανονικά μοναστήρια, είναι απατεώνες, να μου επιτραπεί να πω, του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτό είπε και ο κύριος Χατζηφώτης, ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε, είπε ότι πραγματικά έχουμε κατασκευασμένα μοναστήρια πια σε όλη τη χώρα, εταιρείες δίθεν εξορκιστών, που δίθεν βγάζουν τα δαιμόνια από ανθρώπους που πηγαίνουν για ένα κρυολόγημα εκεί και τους βρίσκουν μέσα δαιμόνια. Αυτά υπόθηκαν από την πλευρά των αστρολόγων και όχι μόνο, αλλά και του κυρίου Χατζηφώτη, που είναι διευθυντής τύπου της Αρχιεπισκοπής. Από την άλλη πλευρά τώρα, είχαμε επιθέσεις, θα έλεγα, των Ορθοδόξων, όπως αυτό αποκαλούνται, εμείς τους ξέρουμε παλαιοημερολογίτες, των Ορθοδόξων, οι οποίοι λένε ότι με τα ιερά κείμενα αυτά αποδεικνύεται, είναι αυταπόδεικτο ότι η Ορθοδοξία αποκηρύσει ούτε λίγο ούτε πολύ μεταβδελιγμίας ότι έχει σχέση με ζώδια, οροσκόπια. Και φανταστείτε τώρα, σε μια χώρα όπου κάποιος γνωρίζει έναν άλλον και του λέει αμέσως μετά από την πρώτη σύσταση, αν θέλετε, του λέει τι ζώδιο είσαι, και του απαντάει ο άλλος εγώκερος, ξέρω εγώ, ή Λέων ή Παρθένος. Φανταστείτε ξαφνικά να αισθανθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι λίγο πολύ ασχολούνται και κάνουν έτσι και διαβάζουν το οροσκόπιό τους, ότι κάπου είναι ειδωλολάτρες, σύμφωνα με την αντίληψη ορισμένων κύκλων της θρησκείας μας, της εκκλησίας μας, να το πω έτσι. Βέβαια, ο κ. Χατζηφώτης αυτά τα ξεχώρισε και σε κάποιο σημείο είπε όχι της εκκλησίας μας, αλλά και ο ίδιος έδωσε ένα στίγμα, θα έλεγα, αποκήρυξης
όλων αυτών των πραγμάτων. Με πιο διπλωματικό τρόπο, με πιο διακριτικό τρόπο βέβαια, με τη γλώσσα που ξέρει να χρησιμοποιεί ο κύριος Χατζηφώτης, ο διευθυντής τύπου της Αρχιεπισκοπής, έδωσε και αυτός την αποκήρυξη όλων αυτών. Είχαμε όμως από τον κύριο Παπαδάκου προηγουμένως μία δήλωση καταγγελία ότι σε εκκλησία υπάρχουν τα ζώδια ζωγραφισμένα επάνω. Επάνω στο ταβάνι, θα το πω έτσι, εγώ τις εκκλησίες. Και μάλιστα αυτή η εκκλησία, σύμφωνα με όσα βεβαιώνουν εδώ πέρα μέσα, είναι στη Λακωνία. Κάτω στη Λακωνία. Και... θέλω να επισημάνω, αν με αφήσετε κύριε Παπαδάκο να ολοκληρώσω βέβαια, και εσείς από την άλλη μεριά είστε έτοιμος, μοναχέ, ελευθέρια, να επιτεθείτε, δεν ξέρω πόσο συμβαδίζει η επιθετικότητα αυτή με το ράσο που φοράτε. Να απαντήσω. Αλλά έχετε μία, βέβαια, είναι ζήλος, δεν είναι, είναι ζήλος, ναι. Να το πούμε ότι είναι ζήλος, θα έλεγα όμως ότι είναι υπερβάλλον. Υπέρμετρος τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία. Για να μην μετατρέψουμε το τηλεοπτικό στούντιο σε σαλούν. Θα έλεγα ότι έχουμε μία οξύτατη ατμόσφαιρα σήμερα. Η σύγκρουση είναι μεγάλη. Και αυτό θα έλεγα κάπου είναι και εύλογο, αν σκεφτεί κανείς ότι πόσο εκτεταμένη είναι η επίδραση, κακά τα ψέματα, των ζωδίων σήμερα στη λειτουργία μας. Όλοι λίγο πολύ θέλουμε, λέμε ακόμη και αυτοί που δεν πιστεύουμε, λέμε πες μου τι λέει το οροσκόπιό μου, ακούμε κάποιους άλλους που ασχολούνται, θα έλεγα εντατικότερα, ασχολούνται καθημερινά σχεδόν ή σε συχνότερη βάση, και λέμε εμείς πες μου και εμένα τι λέει το ζώδιό μου, που μπορεί να μην τα πιστεύουμε καθόλου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία αν σκεφτείτε τις βολές της εκκλησίας, των μοναχών, των ελευθέρων μοναχών, των ιερέων που λένε ότι αποκηρύσουν με τα ευδελιγμία στα ζώδια. Κάτι θέλει να πει ο κ. Παπαδάκος. Πέστε το τώρα. Τώρα πέστε το, να βάλουμε μία τάξη. Αυτό που κατήγγειλα. Να βάλουμε μία τάξη. Να τελειώσουμε τα 5 λεπτά ήρεμα. Ναι, ναι. Αυτό που κατήγγειλα. Αν μπορούμε να διατηρήσουμε την ηρεμία. Αν με αφήσουμε. Ναι. Αυτό που κατήγγειλα. Υπάρχει και συμπαράσταση από τον Άγιο Πατέρα. Να απαντήσουμε τώρα. Είπε ότι ναι, το ξέρω, υπάρχει. Ωραία. Και όπως είδατε ότι εγώ διαπλεκτίστηκα με τον Άγιο Πατέρα δίπλα από την αρχή. Και είπε ότι ναι, την έχω δει. Η εικόνα αυτή του Χριστού δεν είναι αυτή αγιογραφημένη στον Τρούλο, είναι ένας ηθοποιός. Το καταγγέλλω επισήμως. Στο δημόσιο κράτος και σε κάθε εισαγγελική αρχή. Άλλη καταγγελία. Σε κάθε να επέμβει και να τον κρεμίσει τον ναό αυτό. Το ειδωλολατρικό δέλυγμα. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι είναι ένας σατανικός ναός. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Χατζηφώτης γι' αυτό έφυγε. Εδώ είναι ηθοποιός. Του έχω κάνει μήνυση καταγγελία. Ότι στον Τρούλο υπάρχει ηθοποιός, όχι ο Χριστός. Τι εννοείται ηθοποιός, ποιος ηθοποιός, δεν θα ρίξαν κύριε, έχουν βάλει κύριε μου. Θα πάνε στη Μεσσηνία να το δούμε. Αν μου λέτε ηθοποιός, ξέρετε ότι είναι ηθοποιός. Κάποιοι, όλες οι αγιογραφίες γίνονται, αν θέλετε. Γιώργο, είμαστε εκεί, να σου φέρω το βιβλίο να το δείξεις. Ναι, να το δω, αλλά ποιος ηθοποιός, πρέπει να πείτε το όνομα. Για να δούμε τι... Τι θέλετε να πείτε, ότι κάθισε κάποιος και τον ζωγράφισε. Ο Πήμος, ναι. Συγγνώμη, ναι. Να δούμε λίγο, να έχουμε πτυχή εικόνα. Αυτή είναι η ανάγκη του κύριου Νάκου, την εικόνα, και νομίζω δεν θα σας χρησιμεύσει τίποτα. Το ερώτημα του κύριου. Ας μην μείνει μετέωρο το ερώτημα του κύριου Παπαδάκου. Μα παραξενεύομαι. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα με το θέμα. Κύριε Λέσσα, εδώ καμία σχέση. Για όνομα του Θεού. Όμως είπε ένα λόγο. Μα μπορεί ο κύριος Σομβούλετ από Λέσσα. Εδώ καταγγέλει ο κύριος Πιτ ότι υπάρχει ναός που έχει πάνω στον Τρούλο τα ζώδια. Αυτό είναι το θέμα μας. Να απαντήσει πάνω από το κύριο. Απήντησε, αδερφέ. Η παραστάση των ζωδίων, τα ζώδια παριστάνουν τα υλικά ουράνια σώματα, τους αστερισμούς, τους συγκεκριμένους γαλαξίες, οι οποίοι λόγω της διάταξης του ουρανού, ναι, μην πάτε του σχήματός σας ακριβώς. Η Εκκλησία δέχεται, ότι μπορεί να παραστάθουν οι υπάρχει 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 συγκεκριμένα και ακριβώς και στην εικονογράφηση της απέδωσε το ουράνιο στερέωμα. Απέδωσε το ουράνιο στερέωμα με τη μορφή ζωδίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δέχεται ότι οι αστερισμοί επιδρούν στη ζωή του ανθρώπου και καθορίζουν στο μέλλον του. Αυτό δεν σημαίνει από πάνω. Η κυρία Καλογέρα, παρακαλώ. Η κυρία Καλογέρα είναι άσχετα με τους αστερισμούς. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Η Εκκλησία δεν έχει την καλοσύνη. Δεν οποιοι τα ζώδια που υπάρχουν πάνω. Τα δέχεται τα ζώδια όπως εκφράζονται το ουράνιο στερέωμα. Τα είπατε, τα ολοκληρώσατε. Έγινε κατανοητή η θέση σας. Τελεία. Η κυρία Καλογερά. Θέλω να συνοψίσω και να τελειώνω εγώ τη δική μου την παρουσία εδώ. Πρώτον, θέλω να έρθω στο θέμα ότι ο κύριος Διαμαντής άρχισε προηγουμένως να απευθύνεται στον επίσκοπο και κάτι να του λέει. Δείτε το επίπεδο ότι ο κύριος Διαμαντής μίλαγε στον επίσκοπο και ο επίσκοπος και η παρεούλα του δεν καταλάβαινε τι τους έλεγε. Καταλάβαινε το επίπεδο. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να πούνε αστρολόγοι medium.
Καταρχήν η αστρολογία δεν έχει καμία σχέση με τα medium. Εμείς δεν υπνοτιζόμαστε, να το καταλάβουν. Εμείς βλέπουμε τις θέσεις των πλανητών και με μαθηματικούς υπολογισμούς καθόμαστε κάτω και λέμε «Α, σήμερα αφού έχουμε το τετράγωνο εκείνο μπορεί να έχουμε αυτή τη διάθεση ή εκείνη». Αν αυτό λέγεται μαγεία, δεν υπάρχει συζήτηση καμία. Πρώτο. Δεύτερο. Απάντηση. Οι αστρολόγοι να μάθουν αυτοί οι κύριοι. Να τελειώσει η κυρία Καλογερά. Να μάθουν επιτέλους αυτοί οι κύριοι ότι εμείς που κάνουμε έργο οι αστρολόγοι, έχουμε μαζευτεί και τρέχουμε και βοηθάμε κάποιους που πρέπει να βοηθήσουν. Ποιο μοναστήρι μωρέ μάζεψε την νεολαία που πεθαίνει από ναρκωτικά και να τους βάλουν μέσα στα μοναστήρια τους και να τους βοηθήσουν που βγαίνουν στα παράθυρα και μιλάνε. Να πω και κάτι άλλο. Να μην τα ξαναβάλουμε τους αστρολόγους με όποιους άλλους, διότι επισήμως θα καταγγείλω μεγάλα ονόματα της Εκκλησίας που με έχουν επισκεφτεί και τους έχω κάνει το οροσκόπιό τους. Να το κάνετε αυτό! Κυρία Καλογερά, όχι, σας παρακαλώ, κυρία Καλογερά, επειδή είναι συγκλονιστική αυτή η δήλωση καταγγελία. Σας επισκέπτονται ιερείς πρωτοκλασάτη της Εκκλησίας και τους φτιάχνετε το οροσκόπιό τους. Δεν κινδύνευα ούτε το όνομά μου, ούτε το κύρος μου, ούτε τη θέση μου, ούτε τη θρησκευτικότητά μου, κύριε Τράγκα. Λοιπόν, για να μην βάλω στα μαχαίρια την Εκκλησία, ας καθίσουν λοιπόν να το κλείσουν και να μας αφήσουν εμάς, γιατί εμείς κάνουμε έργο. Μπράβο. Εμείς άμα θα έρθει ο μαγεμένος, του λέμε πήγαινε κάτω το σταυρό σου, κάνει μια προσευχούλα και ξαμαγέψου. Αυτοί στα μοναστήρια τους έχουν και τους τραβάνουν και τους απομυζούν περιουσίες. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτό και τελειώνω. Δεν έχουν έρθει σε εσάς άνθρωποι που πέρασαν πρώτα από μοναστήρια. Ναι, κύριε Τράγκα, ναι. Έχουν έρθει. Κοιτάξτε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Γιατί νομίζω. Όχι ανώνυμα. Κύριε Νάκο, η κυρία προβαίνει σε κάποιες καταγγελίες. Επώνυμες. Με συγχωρείτε, προβαίνει σε κάποιες καταγγελίες. Όχι, 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 και φτάσει μέχρι τα δικαστήρια, ναι, θα πάρω το καταθέσω. Εδώ, αλλά δημόσια και εγώ δεν καταθέσω, αλλά συγγνώμη. Γιατί κανένας γιατρός δεν έχει το δικαίωμα να βγει να πει τέτοια στιγμή. Δεν είναι ανθρώπινο να πάνε σε αστρολόγο. Το ίδιο και ο αστρολόγος δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Σας λέω, εάν υπάρχουν κληρικοί, μα ακούτε, προσέξτε. Ας πάρουν στα μοναστήρια τους οι άνθρωποι και να μας αφήσουν ήσυχους. Εάν υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι ήρθαν σε εσάς, αυτοί μοιάζουν με τον προδότη τον Ιούδα τον Ισκαριώτη που πούλησε τον Ιησού Χριστό με φίλημα του Ιούδα, όπως ξέρετε. Έχετε ιερή υποχρέωση, αν θέλετε να λέγεστε χριστιανοί, έστω και κατά τύπον, να καταγγείλετε αυτούς επώνυμα. Κύριε όχι Νάκο, να πετάτε λάσπη. Όχι, να έρχονται σε μένα. Επειδή με προσβάλλετε, κύριε Νάκο, δεν θα σας δώσω πατέρων. Είναι αρνητές των πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και να εκθέτουμε. Να απαντήσουμε στην κυρία Πατέρων. Να πω κάτι. Κυρία Καλογερά. Ξέρω πάρα πολύ καλά και ο κύριος Διαμαντής και ο κύριος Παπαδάκος και πάρα πολλοί άλλοι αστρολόγοι ότι έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη και πληρώνουν για ανθρώπους που υποφέρουν, κύριε Τράγκα. Αυτοί οι άνθρωποι όμως εκεί μέσα στα μοναστήρια που παίρνουν την πέτσα σου, το αίμα σου. Αυτό που κάνετε είναι ένας αθέμητος πόλεμος κατά των ιερών μοναστηριών. Όχι, και μιλάτε χωρίς κουβέντα. Να πέστε μου όμως που είπατε εσείς. Δεν υπάρχουν πιαστά μοναστήρια. Εκείνο που είπατε εσείς, προσέξτε. Και εκείνο που είπατε εσείς. Δεν τα βάλαμε εμείς με τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια τα βάλανε με εμάς. Λοιπόν, να τα ακούσουν. Να τα ακούσουν λοιπόν. Μην και οι δύο. Προσέξτε. Εάν πραγματικά υπάρχουν κληρικοί που σας επισκεφθήκανε, τότε να τους κατονομάσετε για τον εξής λόγο. Διότι υπάρχει ο 61ος ιερός κανόν της Περιφέρειας Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος λέει ότι απαγορεύεται αυστηρός να κάνει κάποιος οποιαδήποτε μαγεία ή μαντεία. Αυτά μοναστήρια υπάρχουν. Γιατί αυτό επιτρέπεται, μοναστήρια. Όχι, δεν διαλέγαμε. Διαδέ του λαϊκού συνεπάγεται από την Ελλάδα. Μα μην μιλάτε και οι δύο. Ποιο κανόνα λέει ότι πρέπει να βγαίνουν οι καλόγεροι στα μαγεία. Κυρία Καλογερά, σα παρακαλώ ένα λεπτό. Μιλάμε και οι δύο, δεν γίνεται να μιλάμε και οι δύο. Γιατί μιλάτε, κύριε Καλογερά. Κύριε Νάκο, εσεί κάνετε το κομφούζι αυτή τη στιγμή. Δεν θα το έλεγα ποτέ, είναι άνθρωποι και εσεί κάνετε, σα λυπάμαι που το λέω, εσεί κάνετε το κομφούζι. Πρωινό μηνό. Μου ήρθε Άγιος Πατέρας από Ιερά Μονή, εδώ, από Εκκλησία της Αθήνας. Το λέω, το δηλώνω, μ' ακούει, ξέρει ποιος είναι και μου ζήτησε να λύσω τα μάγια του γιού του, το καταγγέλλω. Δεν είναι, να τον ονομάσετε. Να σας πω κάτι. Υπάρχει ο Ιούδας Ισκαριώτης και σήμερα. Δεν έχει το δικαίωμα να έρθει να τον βοηθήσω. Μα και ο Ιούδας είχε δικαίωμα να προδώσει τον Χριστό, αλλά είναι προδότης. Οι πρωθυπουργοί μου μας επισκέπτονται και το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Και εγώ ειδικά ποιους έχω συμβουλεύσει. Είναι σατανιστές. Αυτοί οι οποίοι σας επισκέπτονται να λένε. Εγώ δεν θα πω ονόματα.
είναι όμως συζήτηση, ούτε καν κήρυγμα. Ποτέ δεν θα λοιπόν, πω ονόματα. Είναι κάτι άλλο. Ναι, κάνω και εγώ. Είναι μια συζήτηση θερμή. Ναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι θέλετε να μονοπολείτε το χρόνο. Όχι, μου δεν είναι αυτό, αλήθεια. Μου θυμίζετε γνωστό πολιτικό. Και απόδειξη είναι ότι γνωστό πολιτικό. Θα κάνω σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι ειδική ακόμη για αυτό το θέμα, για να ενημερωθεί ο Ορθόδοξος Ελληνικός Λαός για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Μοναχέ Νεκτάριε, κύριε Διαμαντή. Κύριε Παπαδάκο, κύριε Σκοπέ, σας ευχαριστώ. Έλεος, έλεος μοναχή και αδελφοί, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μας και σήμερα. Αυτά μεταξύ ιερωμένων και αστρολόγων και θα επανέλθουμε εάν βέβαια αποκτήσουμε, αν θέλετε, κάποια ηχαία εγγύα ότι δεν θα έχουμε πάλι την ίδια ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ να έχετε όλοι σας.